Φτηνά την γλιτώσαμε και αυτή τη φορά. Γιατί οι άνθρωποι, μωράκι μου, σκέφτονται πριν μιλήσουν. Γι' αυτό άλλη φορά, πριν ανοίξεις το στόμα σου να πεις οτιδήποτε, θα βουτάς τη γλώσσα σου μέσα στο μυαλό σου. Γιατί βρε Νάσο, τι κακό έκανα? Δεν έκανες κακό, μωρό μου. Βλακεία έκανες. Τι δουλειά είχε τώρα ξαφνικά να καλέσει την Κικίτσα να μείνει στο σπίτι μας? Ήθελε γυναίκα να κάνει ανακαίνιση στο δωμάτιό της και δεν είχε που να μείνει. Ήθελε τελικά να κάνει ανακαίνιση ή πλακώθηκε με τη Μέρη και τη σούταρε? Και πού ήθελες να το ξέρω εγώ αυτό? Γι' αυτό σου λέω, αγαπούλα μου. Σκέφτονται οι άνθρωποι πριν. Σκέφτονται. Έπρεπε να πεις, βρε μπάς, και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν είμαι καχύποπτη. Εσύ? Ναι, και ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος και πιστεύω ότι όλοι όσοι είναι γύρω μου είναι απολύτως ειλικρινείς. Α, δηλαδή αν ας πούμε εσύ δεν ήσουν ειλικρινής, δεν θα πίστευες ότι οι άλλοι σου λένε αλήθεια? Δηλαδή θα έλεγες ας πούμε ότι αφού λέω εγώ ψέματα, γιατί να λέει ο άλλος αλήθεια? Θερυπίνη. Σωστά. Θερυπίνη. Μπράβο. Άρα έχεις λόγους που δεν με πιστεύεις ότι δεν σε κερατώνει. Έχω. Δεν έχω. Νάσο, πού το πας? Στο ότι με κερατώνεις εσύ, μωρό μου. Γι' αυτό δεν με πιστεύεις ποτέ. Μωρέ Νάσο, είσαι σοβαρός? Σοβαρότατος. Δεν μου λες, βρε. Εγώ, έστω και μία φορά, μία, έχω κοιτάξει κανέναν, έχω πάει με κανέναν, σου έχω δώσει ποτέ δικαίωμα? Δεν τι σου έχω δώσει εγώ? Ξεχνάς τότε που σε έπαιρνε η τέτη 11 η ώρα το βράδυ και πιάνατε ψηλή κουβέντα από το τηλέφωνο? Και λοιπόν, δηλαδή τι φταίω εγώ? Εγώ την έπαιρνα, αυτή με έπαιρνα. Ναι, αλλά εμένα με έχει πάρει ποτέ κανείς, έστω και ένας, τηλέφωνο? Αγάπουλα μου, ξέρεις εσύ και τα κουκουλώνεις μια χαρά. Ξέρω πως έχω καταλάβει, είσαι σιγαροπαπαδίτσα. Αμέ κρυφό ποταμάκι. Αλλά πού θα πάει? Δεν θα σε κάνω μία φορά τσακωτή? Διότι διδί μου ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιον. 10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κραμίς τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μαλλιά τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες στάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί τι κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Πόσες μέρες? Κανονικά τώρα κοντά έπρεπε να έχω. Και τότε γιατί λες ότι έχεις καθυστέρηση? Αφού δεν έχω τέτοιο. Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα κοντά έπρεπε να είναι, δηλαδή σίγουρα ας πούμε 2 μέρες, όχι. Μπορεί να είναι 2 μέρες, μπορεί και 3 και 4. Ναι ρε μωρό μου, αλλά όχι περισσότερες, όχι περισσότερες. Μάλλον. Μάλλον ή σίγουρα? Δεν ξέρω ρε Λεωνίδα Σούπα. Μην ξέρεις και τίποτα. Κύριο Σέρτο, έρωε. Ναι μωρό μου, μη στεναχωριέσαι μωρό μου. Τι θες να κάνουμε? Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει σίγουρα να ρωτήσουμε κάποιον. Κάποια καλύτερα. Τη μάνα μου αποκλείται, θα μας αρχίσει το κήρυγμα. Ούτε τη δικιά μου θα με σκοτώσει. Φρύο του πιέλ. Η Ζέτα. Τι λες, θα το πει κατευθείαν στη μαμά? Ούτε η γιαγιά σου, Τώρα κρίμα δεν είναι να τη βάλουμε μπελάδες πάνω από το κεφάλι της. Μερούλα μου, μη μου βγάζεις γλώσσα εμένα. Γιατί τώρα ξέρω πολύ καλά το δρόμο. Ποιο δρόμο, μωρέ? Που οδηγεί στο σπίτι του Νάσου. Μαμά, τον Άσο τον ξέρω πολύ καλύτερα από σένα, Ξέρω πολύ καλά πως σε καμιά εβδομάδα θα βρει μια δικαιολογία για να σε διώξει. Θες να καλάσεις την εικόνα του Νάσου, Αν θες να ξέρεις, δεν με προσκάλεσε ο Νάσος. Κατάλαβα, καλέστηκες μόνη σου. Είναι αυτά που λες, καλέ. Η Βιβί με κάλεσε. Η Βιβί? Ναι, η Βιβί. Η Βιβί, πώς δεν το σκεφτήκαμε, πάνω στο δωμάτιο. Πού πάτε εσείς? Στο δωμάτιό μου. Τώρα δεν φεύγατε? Δεν θα φύγουμε, έχεις κανένα πρόβλημα? Κάτι έχουν αυτοί. Πολύ ανακατεύεσαι, μέρη μου, πολύ ανακατεύεσαι. Μα ρε παιδί, δηλαδή έλα στα συγκαλά σου. Είναι δυνατόν να μου κρατάς μούτρα από χτες, επειδή πριν 5 χρόνια με έπαιρνε κάποια τέτοια τηλέφωνο? Και τι έχει αλλάξει δηλαδή αυτά τα 5 χρόνια? Τι έχει αλλάξει τα 5 χρόνια? Τα πάντα έχουν αλλάξει. Όλος ο κόσμος έχει αλλάξει. Να, κοίτα γύρω σου να δεις. Και τι σχέση έχει αυτό, μωρέ, με εμάς? Έχει, Βιβί μου. Γιατί πιστεύω ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει, διότι δεν είναι δυνατόν να πιστέψω ότι μπορεί συνέχεια να τσακωνόμαστε χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο το λες που σε έπαιρνε αυτή τηλέφωνο? Ναι, χωρίς λόγο. Και πιστεύω πραγματικά ότι συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό και δημιουργείς κρίση από τον τίποτα. Σαν τι να συμβαίνει δηλαδή? Δεν ξέρω, αλλά έχω αρχίσει να το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν καταλαβαίνω που το πας. Βιβί,
Μήπως σκέφτεσαι κάποιον άλλον και ψάχνεις συνέχεια για φορμές. Μορδεθά σε καλά! Και τώρα τι θέλεις να κάνω? Να πάρεις τηλέφωνο. Και τι να πω? Δεν τα πάμε. Γιατί δύο φορές σε κάλεσα εδώ? Ναι, αλλά ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι όταν παίρνω τηλέφωνο τη Δανάη και τη ζητάω για σένα. Δεν ντρέπομαι. Ναι, αλλά εσύ κάνεις τη Μαρινά να μην κάνεις κάποιον άλλον. Ρε τέλει και ηχόμαστε! Και εσύ κάνεις ναζάκια τώρα! Πάρε και τηλέφωνο και μόλις τη Βιβί της λες μισό λεπτό και μου τη δίνεις, ε! Και είναι ο πατέρα σου. Ζητάς τη Βιβί με πιο χοντρή φωνή. Και όταν στη δώσει, της λες το ίδιο πράγμα και μου τη δίνεις. Τι θα ξαναπώ με χοντρή φωνή, πάλι θέλω τη Βιβί. Α, γκάγεψε αυτός, πάει, το χάσαμε. Πάρε τηλέφωνο, ρε. Με καταλάβουνε. Εντάξει, άμα σε καταλάβουνε, σε καταλάβανε. Τώρα τι να κάνουμε, δεν κάναμε κανένα έγκλημα. Εσύ, άμα καταλάβουν ότι έχει καθυστέρηση η Μαριλένα. Να καταλάβουν ότι έχει καθυστέρηση η Μαριλένα, επειδή εσύ παίρνεις και ζητάς τη Βιβί με χοντρή φωνή. Ρε, αν με ρωτήσουν τι θέλω, τι θα πω. Βρέχει μια δικαιολογία. Α, να πω τι θέλω για να τη ρωτήσω πώς συλλαμβάνουν οι γυναίκες. Αχ, Παναγία. Ναι, αυτός θα μας καταστρέψει. Άσε να πάρω εγώ κατευθείαν. Καλύτερα είναι. Όχι, μωράκι μου, όχι. Δεν πρέπει κανένας να καταλάβει ότι ταραβεριζόμαστε με τη Βιβί για κανένα λόγο. Εντάξει. Ρε Τελάκο, έλα βρε αγόρι μου, εσύ την έχεις τη φλέβα του ηθοποιού μέσα σου. Δεν θυμάσαι τότε στην παράσταση που έπαιξες τον πατέρα με τόσο μεγάλη επιτυχία? Το παραδέχεσαι ότι έπαιξα καλά, ε? Έσκυσες, ρε. Καταπληκτικά έπαιξες. Έσκυσα. Ναι, έσκυσα. Να πάρω δηλαδή. Ε, πάρε τηλέφωνο! Καλά, θα πάρω. Και αν με καταλάβουνε, εγώ μην του τα σχήρα μου. Μήπως ό,τι θες, αλλά πάρε τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Το βρω κι όχι, πώς είναι. Τη Βιβί. Πιο κάτω. Τη Βιβί. Θέλω τη Βιβί. Δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο. Σήκωσε το μόνος. Σε έχω άξιο νομίζω ότι με παίρνουν τηλέφωνο οι γκόμενοι. Δεν απαντάνε. Εκεί είναι. Περίμενε. Κάποια δουλειά θα κάνουνε. Ορίστε. Την κυρία Βιβί θα ήθελα, παρακαλώ. Ποιος τη ζητά, παρακαλώ? Με ρωτάει ποιος τη ζητάει. Ένας φίλος της. Ένας φίλος της. Μισό λεπτό. Βιβί, δικό σου. Παρακαλώ. Μισό λεπτό να σου δώσω κάποιον. Γεια σου, Βιβί, ο Λεωνίδας είμαι. Σε παρακαλώ μην καταλαβεί ο μπαμπάς ότι είμαι εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ και η Μαριλένα σε θέλουμε για κάτι προσωπικό, αλλά σε παρακαλώ, δεν θέλουμε να καταλάβει κανένας τίποτα. Ναι. Στο λόγο σου? Στο λόγο μου. Πότε μπορείς να βρεθούμε? Εσείς πότε μπορείτε? Υπάρχει κάποια ώρα που θα φύγει σίγουρα ο μπαμπάς από την έκθεση? Ναι. Σε έκανα 2 ώρες. Τότε θα περάσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Βιβί, ε. See you. Το κανόνισα. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Ποιος ήταν ο κύριος? Α, ο κύριος, ο... Ποιος κύριος? Αυτός που συζητάγε στο τηλέφωνο. Αυτός δεν ήταν κύριος. Και τι ήταν? Κυρία. Α, ήταν κυρία. Και πώς εγώ την πέρασα για τα λικέρι? Γιατί είχε βάλει έναν άλλο να με ζητήσει. Α, η κυρία με την οποία μιλούσε στο τηλέφωνο είχε βάλει να σε ζητήσει ένας νταλικέρι. Όχι, δεν είναι νταλικέρις ο άνθρωπος. Ένας φίλος της είναι. Αχ, να δεις τι δουλειά κάνει να... Η κυρία. Όχι, ο νταλικέρις. Στο καλό με μπέρδεψες. Όχι, να σου εξηγήσω. Λοιπόν, η Ξένια είναι. Δηλαδή, η Ξένια μου πήρε τηλέφωνο και επειδή έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, έβαλε ένα φίλο της να με πάρει τηλέφωνο, γιατί αν με ζήταγε η ίδια, φοβόταν ότι εγώ δεν θα βγω και αυτό είναι όλο. Εσύ δηλαδή τώρα μιλούσες με την Ξένια στο τηλέφωνο? Ναι, ντε. Και γιατί κόμπιαζες τότε αφού μιλήσες με την Ξένια στο τηλέφωνο? Από την παρεξήγηση. Και γιατί παρεξηγήθηκες με την κολλητή σου? Ενάσου τώρα γίνεις αδιάκριτος. Α! Γίνομαι αδιάκριτος. Εγώ όμως, αγάπη μου, αυτό δεν το λέω αδιάκριτος. Κάτσε βρε να σου λέει, πώς το λέμε αυτόν ο οποίος θέλει να μάθει κάτι πάρα πολύ προσωπικό σου, το οποίο εσύ δεν θες να το πεις, πώς το λέμε? Κερατά! Νάσου, το χοντρένεις χωρίς λόγο. Έτσι. Το χοντρένω χωρίς λόγο. Για σκέψου δηλαδή, να με παίρνει εμένα τώρα μια χαριτωμένη κοπελίτσα και να αρχίζει με τα σου και τα μου στο τηλέφωνο και να μ' άκουγες κάτι να κανονίζω. Δηλαδή τι, δεν θα με ρώταγες? Ναι, θα σε ρώταγα να μου πεις. Και θα με πίστευες? Όχι, ναι.
θα σε πίστευα αν οι εξηγήσεις ήταν επαρκείς. Και τώρα εσύ πιστεύεις ότι οι εξηγήσεις που μου έδωσες είναι επαρκείς? Δεν είναι. Όχι! Τόση ώρα εκεί μέσα, τι κάνουνε, βρε παιδί μου. Δεν θα διαβάσει αυτό το παιδί σήμερα. Εντάξει, μαμά, το έχω υπόψη μου. Μόλις δω ότι το παραξηλώνω, θα πάω να τους πω να φύγουνε. Πότε θα το δεις? Το έχουν ήδη παραξηλώσει, παιδί μου. Πήγαινε, πότε θα πας? Μαμά, άμα πάω τώρα και τους πω να φύγουνε για να διαβάσει ο Λεωνίδας, θα έχω το αντίθετο αποτέλεσμα. Επειδή έχεις κακό τρόπο, θα έχεις αντίθετο αποτέλεσμα. Άσε, θα το χειριστώ εγώ το θέμα. Σου ζήτησε κανείς να το χειριστείς εσύ? Βεβαίως. Η συνείδηση. Έλα, έλα! Να ανακατεύεσαι, ρε μάνα! Τραβάς το φουστάνι, καλέ. Δεν ανακατεύομαι, παιδί μου. Θέλω να σου δείξω ακριβώς πώς πρέπει να χειριστείς το θέμα. Σου ζήτησε κανείς, παιδάκι μου, να τα... Ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα! Όχι, δεν ξέρεις! Ξέρω! Μη φωνάζεις! Έλα εδώ, σου λέω! Έπα! Σας έπιασα, πουλάκια μου! Συνομωτείτε, τι συνομωτείτε? Όχι, δεν συνομωτούμε τίποτα, γιατί φαίνεται ότι συνομωτούμε. Βέβαια, το ύφος σου είναι ένοχο. Κάνω λάθος? Λάθος κάνετε. Εγώ είχα πάρει στο τηλέφωνο ένα φίλο μου. Ποιον φίλο σου είχες πάρει τηλέφωνο, Τέλη? Δεν κατάλαβα, κυρία Μερή. Κάνουμε ανάκριση ξένα παιδιά τώρα? Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν κάνουμε ανάκριση. Είσαι αδιάκριτη τελικά, ε. Λοιπόν, Τέλη μου, αγάπη μου, γλυκιά. Σε ποιον τηλεφωνούσε, σε κανένα κοριτσάκι, γυναικοδουλειές, ε. Μάλιστα. Ναι, αγόρι μου, αλλά πρώτα τα μαθήματα και μετά οι γυναικοδουλειές. Σωστά. Έτσι, βέβαια. Άντε, πηγαίνετε να διαβάσετε τώρα και μετά έχουμε καιρό να τα πούμε εμείς. Πάμε. Πάμε. Εσύ πού πας? Έχω δουλειά. Τι δουλειά, δουλεύεις? Α, έχει απόλυτο δίκιο, γιαγιά, ε. Έχεις γίνει εντελώς αδιάκριτη. Εδώ. Μέρη. Εδώ. Μέρη. Έλα εδώ, σου λέω. Λεωνίδα, έλα εδώ στα μάτια. Θα αργήσεις. Όχι. Το κινητό σου το πήρες? Ναι, το πήρα, αλλά μην μου σπάσεις τα νεύρα στα τηλέφωνα, έτσι. Γεια, γεια. Τι είσαι εσύ, παιδί μου, τι είσαι εσύ? Δεν μπορούσες τόσο να μου... Καλώς τον! Να σου πω, δεν πιστεύω να κατάλαβε τίποτα ο μπαμπάς. Α, για σένα, όχι. Θέλω να σου πω κάτι, αλλά θα μου υποσχεθείς, σε παρακαλώ, να μην το πεις σε κανέναν. Στο υπόσχομαι, έλεγε, παιδί μου. Πες μου και έχω αγωνία. Μπαμπάς, μαμάκι, κίτσα, ομάδα υψηλού κινδύνου. Έμπλεξες πουθενά? Ναι. Μπορείς να πεις ότι έμπλεξες. Μην μου πεις ότι παίρνεις ναρκωτικά. Όχι, ρε Βιβί, όχι κάτι τέτοιο. Είπαμε πρόβλημα, αλλά όχι τέτοια πράγματα. Σε κυνηγάει η αστυνομία. Ναι, επειδή άνοιξε ένα περίπτερο. Γιατί καλέ! Ένα βράδυ εκεί δεν είχαμε τσιγάρα, είχαμε χαρμανιάσει και ήταν όλα τα περίπτερα κλειστά. Ανοίγουμε κι εμείς ένα για να πάρουμε τσιγάρα. Ωραία, τρελάθηκες! Εσύ τρελάθηκες, παιδί μου, πιστεύεις ότι θα άνοιγα εγώ ποτέ περίπτερο? Ξέρω κι εγώ. Εσείς είστε τελείως μουρλή. Όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς από εσάς. Τώρα, άμα το δεις αυτό αντικειμενικά, εσείς οι μεγάλοι είστε πιο μουρλή, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αλλά εμείς δεν ανοίγουμε περίπτερα. Ούτε εμείς. Τότε τι έκανες? Κάτι πιο απλό και καθημερινό. Και έπλεξες με κάτι απλό και καθημερινό? Μπορείς να πεις ότι ήταν ατύχημα.
χτύπησες με το μηχανάκι. Λοιπόν, κοίταξε, Βιβί, επειδή θα βάλει πολλά κουφά ο νου σου, η Μαριλένα έχει καθυστέρηση. Άντε καλέ που είναι καθυστερημένη η Μαριλένα. Ποιος το λέει αυτό? Ας το καλό. Ησύχασα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι το κατάλαβες και ακριβώς. Ρε παιδάκι μου, όταν κάποιος είναι καθυστερημένος φαίνεται και μπορώ να σου πω ότι φαίνεται από πάρα πολύ μακριά. Τώρα αυτό το είδος η καθυστέρηση δεν νομίζω να φαίνεται, αλλά δεν είμαι και ειδικός. Δυο λεπτά, δυο λεπτά. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Mm. Εντάξει, mm. Πες μου, σε τι πράγμα είναι καθυστερημένη η Μαριλένα? Έχει ένα μικρό προβληματάκι με το μέτρημα. Έχει πρόβλημα με το μέτρημα Δευτέρα Λυκείου? Ναι, με τις μέρες. Α! Δηλαδή όλα τα άλλα τα μετράει εκτός από τις μέρες. Τα μπερδεύει λίγο με τις ημερομηνίες. Αλλά μάλλον πρόκειται για καθυστέρηση. Πρώτη φορά ακούω τέτοιου είδους πάθηση. Δεν είναι πάθηση. Περισσότερο εγκυμοσύνη θα το έλεγα. Άντε καλέ! Και οι έγκυες μπερδεύουν τις ημερομηνίες. Ποιος άσχετος τα λέει όλα αυτά? Λοιπόν, κοίταξε. Η Μαριλένα μπορεί να είναι έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί μπορεί να έχει μπερδέψει τις ημερομηνίες. Τώρα που το είπα ξεκάθαρα, το κατάλαβες? Έγκυος! Η Μαριλένα έγκυος! Πώς! Μην περιμένεις να σου πω λεπτομέρειες. Όχι, όχι, όχι! Μη μου πεις! Μη μου πεις! Πες μου πώς έγινε αυτό, πώς! Είπαμε όχι λεπτομέρειες, παιδί μου. Είστε σίγουροι? Όχι. Τότε πρέπει να κάνετε ένα τεστ εγκυμοσύνης. Να κάνω κι εγώ. Αμάρε, Λεωνίδα! Πού τα βρίσκεις τα κέφια για να κάνεις πλάκα, μου λες! Να σου πω, Βιβί, θα μας βοηθήσεις να κάνουμε το τεστ. Κοίταξε, να έρθουμε εδώ, ρε παιδί μου. Στο σπίτι της Μαριλένας δεν μπορούμε να πάμε. Είναι η μητέρα της, ωραία. Και στο δικό μου πέφτει αντικατασκοπία. Εντάξει, Λεωνίδα, να έρθετε. Αλλά μου πετάς πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι απλό. Τέλος πάντων, να καθίσουμε, να σκεφτούμε και να το συζητήσουμε. Γιατί, ξέρεις, νομίζω ότι το πρώτο βήμα, καταρχήν, είναι η Μαριλένα να συζητήσει με τη μητέρα της. Τρελάθηκες, παιδάκι μου! Καλά! Να κάνουμε πρώτο το τεστ και βλέπουμε. Να σου πω, να το κανονίσουμε για αύριο. Να το κανονίσουμε. Δεν μου λες, πόσες μέρες έχει καθυστέρηση η Μαριλένα? Μακάρι να ξανά. Τότε πώς ξέρετε ότι έχει καθυστέρηση? Στο περίπου το ξέρουμε. Δεν μου λες. Ξέρεις, βρε, πώς συλλαμβάνονται τα παιδιά. Από τα λάχανα. Βρε, αναχαθείς. Αναχαθείς που θα μου πεις από τα λάχανα. Λοιπόν, στείλε τη Μαριλένα εδώ, αλλά πες πρώτα να πάρει τηλέφωνο, να μην είναι εδώ ο πατέρας σου. Εντάξει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, Βιβί. Σε ευχαριστώ. Και σε παρακαλώ, τσιμουδιά, Τάφος. Δεν πρόκειται να πω τίποτα πουθενά. Τσι, μη στενοχωριέσαι. Τελικά μου φαίνεται ότι με πήρατε οικότροφοι εδώ μέσα. Σιγά! Πώς κάνεις έτσι για ένα πιάτο φαΐ? Γιατί ένα πιάτο φαΐ έχει μεγάλη αξία. Δεν έχει μαγειρέψει ποτέ έτσι και δεν ξέρει την αξία του. Σήμερα θα μαγειρέψω εγώ. Α, ναι. Πότε τώρα? Ναι, τώρα γιατί έχεις πρόβλημα? Όχι. Όταν τρώνε οι καλόμοιροι, μαγειρεύουν οι κακόμοιροι. Ρε παιδιά, άμα δεν υπάρχει φαγητό, μη σας βάζω σε μπελάδες. Ορίστε. Τι να κάνεις να τραβεί την κοπέλα? Εγώ την έκανα. Ντράπηκες, παιδί μου? Ναι, πάρα πολύ. Ορίστε. Ζέτα, η Βιβί είμαι, έλα, πού σε βρίσκω? Στο σπίτι της Μέρης. Τσιμουδιά. Λοιπόν, άκου, σε θέλω για κάτι πάρα πολύ εμπιστευτικό που δεν πρέπει να το μάθει η Μέρη. Τι καλέ. Πρέπει να βρεθούμε. Μπορείς να περάσεις από εδώ? Πότε? Και τώρα καλά είναι. Να σου πω, τι κάνεις τώρα, γιατί μπορούμε να φάμε παρέα. Ξέρεις, ο Νάσος θα βγει με τον Πέτρο. Και οι τέσσερις? Οι δυο μας, καλέ. Αφού σε θέλω να σου μιλήσω. Ναι, okay. Έρχομαι. Έρχομαι αμέσως. Λοιπόν, να σε περιμένω. Ναι. Σε λιγάκι θα είμαι εκεί. Εγώ να πηγαίνω, Πού πας, Ζέτα? Πού πας? Κάπου με καλέσανε για φαγητό. Να, τώρα μόλις έπαιξε το τηλέφωνο και πρέπει να πάω. Εμείς για φαγητό σε έχουμε καλέσει. Ναι, το ξέρω, το έχω υπόψη μου, αλλά εκεί που με καλέσανε τώρα έχουν πάρα πολύ φαγητό, τους περισσεύει δηλαδή. Και είναι κρίμα τώρα οι άνθρωποι, αφού το έχουν έτοιμο να το πετάξουν, κατάλαβες, και έτσι λέω να πάω. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο γραφείο και εκεί θα σε πάρω από τηλέφωνο. Μαλά, η Βρυζέτα! Έλα, Ζέτα! Πάρω εγώ να δω τι κάνεις, καλή σας όρεξη, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια. Τι πρόσβαλες, την κοπέλα και έφυγε. Ορίστε, εγώ την πρόσβαλα. Ορίστε, φίλες που έχεις. Αυτή είναι ανάγωγη. Φταίει και από πάνω. Βέβαια φταίει. Την καλέσαμε για φαγητό, δέχτηκε, είπε ότι θα φάει εδώ και ξαφνικά σηκώνεται και φεύγει. Αν δεν θα ξανάρθει να φάει, θα τη δείξω εγώ. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι το έχουν κάνει? Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Τι θα με γελάσεις, παιδί μου, πόσα είμαι η άλλη έγκυος άμα δεν το έχουν κάνει? Ξέρω όμως, τι να έχουν κάνει, αυτά είναι μικρά παιδιά. Μικρό είναι το μάτι σου, Βιβί. Αχ, λες, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, με βρίσκεις απροετοίμαστη. Πρώτα να το σκεφτώ το ζήτημα, να το μελετήσω λίγο και θα σου απαντήσω. Πάντως να σου πω, μη τυχόν και πεις κουβέντα στη Μέρη, έτσι. Εγώ έχω δώσει το λόγο μου στο Λεωνίδα. Ωραία, μην είναι ήσυχη, δεν λέω καμία κουβέντα στη Μέρη.
Αλλά ρε παιδάκι μου, είναι σίγουρο. Αύριο το πρωί που θα κάνουμε το τεστ θα είμαστε σίγουροι και ξέρεις, πρέπει να βρω έναν τρόπο για να διώξω τον Άσο, γιατί έχω πει στα παιδιά να έρθουν εδώ. Άρα πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο, δεν έχουμε άλλη επιλογή, έτσι. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, δεν πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα γιατί έχω πεθάνει της πείνας. Πολύ καλή ιδέα. Πάμε σπίτι. Α, όχι, δεν πάμε σπίτι. Έλεγα να πηγαίνουμε πουθενά έξω, μωρά, γιατί δεν ξέρω, δεν ήθελα να βγω λίγο έξω σήμερα. Τι λες κι εσύ. Πολύ καλή ιδέα. Δεν γίνεται. Έχω πει στη Μαριλένα να έρθει εδώ. Πότε? Το απόγευμα της είπα να έρθει. Ναι, ρε Βιβί, αλλά τώρα είναι βράδυ. Άμα ήταν, θα είχε φανεί η γυναίκα, άρα δεν έχει σκοπό να έρθει. Πολύ καλά. Λοιπόν. Αχ, και Ζέτα. Ναι. Ξέρεις, σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να πω στον Άσο ότι θα βγούμε εμείς οι δύο μαζί, γιατί θα του φανεί περίεργο, θα παραξενευτεί. Ωραία, μην του το πεις. Αλλά και πού θα πεις ότι είσαι. Στην Ξένια. Θα πω ότι θα βγω με την Ξένια. Δύο λεπτά. Να πάρω τηλέφωνο, μη συμβεί και καμία στραβή, Είπε να πας από το γραφείο που θέλει να συζητήσει τη δυο σας. Λεωνίδα, εσύ γιατί να μην έρθεις? Γιατί θα θέλω να συζητήσετε γυναικεία πράγματα, ρε μωρό. Δεν μπορώ, θέλω να έρθεις κι εσύ. Αφού μου είπε να μην έρθω. Πάρ' την άντρη, τηλέφωνα και πες πως θα έρθεις. Εγώ, πάρ' την εσύ. Τρέπομαι. Κι εγώ δεν μπορώ, αν το σηκώσει ο πατέρας μου. Κι αν το σηκώσει εμένα. Θα πεις, αγάπη μου, ότι είσαι μια φίλη της. Κι αν με καταλάβει. Έχεις κολλήσει, ρε μωρό, το ξέρεις. Λεωνίδα, έχω άγχος. Δεν μπορούσα να το καταλάβει. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα πεις άμα σε καταλάβει. Θα πεις ότι είσαι η φίλη της η Ξένια. Ξένια είναι το όνομα. Να πάρω, Άστο, μην πάρεις. Άστο τώρα, γιατί τώρα είναι αργά, έτσι. Θα μπορεί να έχει φύγει. Πάρε, παίρνεις άλλη μέρα. Αύριο. Όχι, όχι. Θα πάρω τώρα να ξεάνθω. Βιβί. Βιβί. Σχολάσαμε νωρίς σήμερα. Έλα, πού είσαι? Πού για φαΐ? Με ποιον? Με την Ξένια. Μάλιστα. Εγώ δεν θα βγω τελικά με τον Πέτρο, ναι. Τούτη είχε μια δουλειά. Εντάξει, δεν πειράζει, μην βιάζεσαι με την ησυχία σου. Θα κάτσω σπίτι να δω ποδόσφαιρο. Άγια. Ορίστε. Τι Βιβί μου δίνετε, σας παρακαλώ. Δεν είναι εδώ. Είμαι η φίλη της η Ξένια. Τι ώρα να την πάρω? Η Ξένια. Ναι. Μα καλά, εσείς δεν είσαστε μαζί? Με ρωτάει αν είμαστε μαζί. Κλείστο. Ξένια. Ξένια. Μα καλά, πώς σε κατάλαβε? Δεν με κατάλαβε. Και τότε γιατί σε ρώτησε αν είμαστε μαζί, Νόμιζε πως ήμουν η Ξένια και με ρώτησε αν είμαστε μαζί με την Βιβί. Και το κλείσες? Σκατά τα κάναμε. The rain came down, the rain came down, the rain came down on me. The wind blew strong, the summer song fades to memories. I knew you well, I loved you then. Hello. Summer's young. Έλα μωρέ, δεν την ξέρεις τώρα την Κικίτσα, κάθισε και την παρεξηγείς. Γιατί, παρεξήγησα εγώ την Κικίτσα πότε? Χτες το βράδυ. Όχι παιδί μου, χτες το βράδυ υπήρχε άλλος λόγος που έφυγα ξαφνικά. Ποιος λόγος? Υπήρχε, δεν μπορώ να σου πω τώρα ρε Μέρη, άσε με, είναι μια μπερδεμένη ιστορία, θα σου εξηγήσω άλλη ώρα, πρωί πρωί. Επιτρέπετε? Καλώς ήταν, έλα, πώς από εδώ. Περαστικό σήμερα, λέω δεν πάω να πω να γεια στα κορίτσια. Να ρωτήσω και για το παιδί. Οχ. Νάσο, ναι. Πήγαινα να φτιάξω ένα καφεδάκι τώρα. Θες να σε κεράσουμε ένα καφέ? Αν είναι εύκολο. Πώς τον πίνεις? Α, διπλό σκέτο. Ένα σκέτο. Σκέτο διπλό, έτσι. Ναι. Έφτασε. Τι έχει αυτή? Ξέρω κι εγώ, κάτι έχει σήμερα. Περίεργη. Πάντως έχει αρχίσει να γεροντοκοριάζει. Πρέπει να τη βρούμε άντρα. Έχει κανένα υπόψη σου? Άμα θέλεις. Μάτσο. Μέχρι κι εγώ που λέω λόγος από αύριο μπορεί να είμαι διαθέσιμος. Νάσο, ενδιαφέρεις για τη Ζέτα? Βρεολόγος το λέει. Όχι, να το πούμε στη Βιβί, να δούμε τι λέει η Βιβί. Αν σου πω τώρα ότι μου είναι τελείως αδιάφορο. Έγινε κάτι?
Μέρη, τώρα μεταξύ μας τελείως, έτσι. Γι' αυτό ήρθα πιο πολύ. Γιατί ξέρεις ότι δεν έχω και πολλές γυναίκες να μπορώ να μιλήσω μαζί τους, να πάρω μια γνώμη, κατάλαβες, να αισθάνω μια οικειότητα για να πω τα προσωπικά μου. Πες μου. Μέρη, πολύ φοβάμαι ότι με κερατάς. Αλλά μου φαίνεται αστείο. Βέβαια, σου φαίνεται αστείο. Εγώ το καταλαβαίνω ότι σου φαίνεται αστείο. Μερούλα μου, έτσι είναι αυτά. Αλλάζουν οι καιροί. Γιατί κάποτε εσύ ήσουν ο κερατάς και εγώ δεν καταλάβαινα πόσο άσχημο είναι. Όχι, Μανάσο, δεν γελάω γι' αυτό. Έχεις αστεία φάτσα. Δεν το πιστεύω πάντως. Όχι, να το πιστέψεις. Γιατί έχω στοιχεία. Τι στοιχεία. Τι στοιχεία. Δεν μου λες. Αν, ας πούμε, υποθέσουμε. Εμείς οι δύο είμαστε παντρεμένοι, έτσι. Αν λέω τώρα, έτσι. Και ήθελες εσύ να βγεις με έναν γκόμενο. Τι θα μου λέγες. Αν δεν ήθελα. Όχι, βρε παιδί μου, λέω υποθετικά. Πες ότι θέλεις να βγεις με έναν γκόμενο. Τι δικαιολογία θα βρίσκεις. Ξέρω. Θα βγω με μια φίλη μου. Μπράβο! Αυτό μου είπε και η Βιβί. Έλα, δεν άστο, μην είσαι υπερβολικός. Μπορεί όντως να βγει και με μια φίλη της. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που θα σου λέω εγώ ότι βγήκα με μια φίλη μου, κάθε φορά που θα σου λέει η Βιβί ότι βγήκε με μια φίλη της, θα βγαίνει με γκόμενο. Όχι, δηλαδή, σαν δικηγόρο σου μιλάω τώρα, καταλαβες. Όχι, δεν κατάλαβα. Αλλά η Βιβί δεν βγήκε με φίλη της. Γιατί η φίλη της με πήρε τηλέφωνο και μου τη ζήταγε. Η ίδια η φίλη. Μήπως ήταν καμιά άλλη. Βρε, αφού μου είπε το όνομά της. Μπορεί να είναι συνωνυμία, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εγώ το εξετάζω τώρα σαν δικηγόρος, έτσι. Να πάρουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Να το σκιοκαφές. Διπλός, σκέτος, έτσι. Έτσι δεν είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Είστε καλά. Θα πιω και εγώ τώρα το καφεδάκι μου. Και σιγά σιγά θα πηγαίνω. Σα αφήσω να κάνετε καμιά δουλίτσα. Όχι, να σου μου, όχι. Μπορείς να μιλήσεις προς τα συζέτα, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ θα σκάσω αν δεν της μιλήσω. Βέβαια, παιδιά. Καταρχήν μπορεί να τα ξέρω ήδη όλα. Τα ξέρεις όλα. Ορίστε. Είδες τι λέει. Μπορεί να τα ξέρει όλα. Εγώ δεν στο είπα, παιδί μου, θα μας κρεμάζουν κουδούνια. Καλά, εγώ δεν έχω βγάλει άχνα. Από χτες θέλω να το πω τις μέρες, αλλά έδωσα το λόγο μου και κοντεύω να σκάσω τώρα. Μα πουλάκι μου, γι' αυτό ήσουν έτσι περίεργη, ε. Μα γι' αυτό τι γι' άλλο. Όχι, ο Νάσος έλεγε ότι αρχίζεις να γεροντοκοριάζεις. Νάσο, να μου κάνεις τη χάρη να κοιτάς τα χάλια σου και να σου λείπουν τα σχόλια βάρος των άλλων, εντάξει. Με τα χάλια μου. Είδες τι είπε, με τα χάλια μου. Δηλαδή τα ξέρεις και εσύ τα χάλια μου. Εντάξει, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, δεν είναι ακριβώς χάλια, αυτά είναι ανθρώπινα. Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Ξέρω εγώ, γίνονται, δεν γίνονται. Ποιος το είπε. Μου το είπε, Βιβί. Μα τι στο είπε, Βιβί. Τι στο είπε, Βιβί, καταλαβαίνεις. Δηλαδή εσύ τώρα τι λες πάνω σε αυτό. Ξέρω, όχι τώρα που υπάρχει μάρτυρας, είναι κάπου σαν δικηγόρος μιλώντας πάντα, έτσι. Δηλαδή αποφάσισε να το πει και σε σένα, Βιβί. Μου όχι. Σε μένα δεν είπε τίποτα. Σε μένα κάνει την αθώα περιστερά. Εγώ μόνος μου τα κατάλαβα όλα. Ναι, αλλά τώρα μην την κακολογείς. Είναι προς τιμή της που δεν το είπε. Α, είναι και προς τιμή της, δηλαδή. Εσύ, συγγνώμη, τι έχεις να πεις από αυτού. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα τώρα. Ο μάρτυρας είναι μαζί με τον αντίδικο. Πρόβλημα. Σαν δικηγόρος μιλώντας πάντα, έτσι. Καλά, είστε τελείως τρελοί. Πού θα πείτε αντίδικο ξαφνικά. Τα παιδιά, βρε. Λέω, Μαριλά, να τι κάνετε, τα παιδιά, όλα καλά. Πουλάκια μου, τι κάνετε εδώ πρωί-πρωί, δεν έχουμε σχολείο. Έχουμε σχολείο, αλλά έχουμε κενό την πρώτη ώρα. Και ήρθα να ζητήσω ένα 5.000 από τη μητέρα. Μια και είναι εδώ και ο πατέρας, θα ζητήσω και από τον πατέρα, γιατί το χρειάζομαι για σοβαρό λόγο. Βρες τα τσακίδια! Άρα από εδώ! Να πας στο μάθημά σου! Πού θες και 5.000! Α, όλα κι όλα! Α, όλα κι όλα, Νάσο! Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ! Εσύ, τι πετάγεσαι! Με πνίγει, ρε, μέρη το άδικο! Α, σε πνίγει το άδικο! Κατάλαβες! Δηλαδή σου φαίνεται άδικο ότι εγώ δεν θέλω να δώσω ένα 5.000 στον Λεωνίδα να πάει να κάνει κάτι αρχείο με τους φίλους του. Ενώ πριν που μιλάγαμε, σου φαινόταν δίκαιο το. Άστο. Πριν. Δεν είναι το θέμα μας. Άστο. Σωστό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε, παιδιά. Εγώ απλώς έχω μια σοβαρή εκκρεμότητα και χρειαζόμουν κάποια χρήματα. Και άμα δεν τα ζητήσω, ας πούμε, από τη μάνα μου και τον πατέρα μου, από ποιον θα τα ζητήσω. Όχι δίκαιο έχει το παιδί. Ζέτα, δεν χρειαζόμαστε δικηγόρο. Δεν θέλουμε δικηγόρο, Ζέτα μου. Όχι, αγάπη μου. Είμαστε εμείς δικηγόροι, κατάλαβες. Εσύ να τσακιστείς και να πας στο μάθημα και να αφήσεις τα 5.000. Καλά, πώς το μιλάτε έτσι του παιδιού. Δεν το πιστεύω. Πάμε να πιούμε με την ησυχία μας ένα καφέ έξω. Ζέτα, έχεις όρεξη να τσακωθούμε. Καλά, εγώ δεν το πιστεύω. Είσαστε απαράδεκτοι. Και εσύ να τσακιστείς να πας στο μάθημα τώρα. Ορίστε. Δρόμο. Ναι, ναι. Κατεβείτε εσείς με τα σανσέρ και έρχομαι κι εγώ τώρα. Παιδιά, μην τους ξεσυνερίζεστε. Θα τους περάσει. Λοιπόν, θα σας δώσω εγώ ένα 5.000. Όχι, 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 Ζέτα, δεν θέλω. Όχι. Πώς δεν θέλεις, αφού το χρειάζεσαι. Θα σου δώσω εγώ και μου το επιστρέφεις όταν έχεις. Είσαι πολύ γάμοντα παιδιά, ρε Ζέτα, αλλά θα τη βρω την άκρη μόνος μου. Τα καημένα τα παιδιά. Έτσι μπορείτε να κλάψω.
Εγώ είμαι της άποψης να το πεις στον Άσο και στη Μέρη. Δεν επιτρέπεται να πάρεις τέτοια ευθύνη. Α, παπα. Έδωσα το λόγο μου στο Λεωνίδα και δεν μπορώ να τον παραβώ. Τότε να τον πιέσεις να το πει ο ίδιος. Ναι, βρε Ξένια μου. Τι? Είναι και αυτό μία λύση, αλλά όταν έρθουν τα παιδιά θα τους το προτείνω. Μπορείς όμως να μου κάνεις μια χάρη. Μόλις έρθουνε, θα ήθελα να φύγεις. Γιατί θα σε δουν και θα ντραπούν. Καλά, θα φύγω. Mm. Ο Νάσος πού είναι? Στην άλλη άκρη της Αθήνας. Τάλα. Θα έρθει μετά το μεσημέρι. Ναι. Έλα, Λεωνίδα. Α, δεν μπορείτε να έρθετε. Εντάξει, το απόγευμα. Μόνο που θα σε πάρω εγώ στο κινητό σου. Ναι. Το τεστ το πήρατε? Εντάξει, θα το πάρω εγώ και θα το βάλω στην τσάντα μου. Λεωνίδα μου, μη στενοχωριέσαι, αγόρι μου, ε. Άντε, καλό μάθημα. Δεν μπορούν να έρθουν τώρα. Θα έρθουν το απόγευμα. Θα μείνεις να μου κάνεις παρέα? Θα μείνω. Αν θες τη γνώμη μου, μην πεις τίποτα ακόμα. Πρέπει να βρεις και άλλα στοιχεία. Και άλλα στοιχεία, ρε Μέρη. Τόσα στοιχεία έχω. Κοίτα, από την πείρα μου τώρα σου λέω, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το παραδειχθεί. Έκτος και την πιάσει τα πράσα. Τη Ζέτα. Τη Ζέτα. Τώρα θα τσακωθούν με τη Ζέτα που την κάρφωσε, θα γίνει. Και θα την βγάλει τρελή, βέβαια. Τρελό και εμένα, τρελή και τη Ζέτα. Γιατί να σου, εσύ όταν ήμασταν παντρεμένοι, τι με έβγαζε. Λοιπόν. Ψυχραιμία και τσιμουδιά. Αυτές είναι οι συμβουλές μου. Σαν δικηγόρος μιλάω. Καλά, σαν δικηγόρος, αλλά σαν γυναίκα. Και σαν γυναίκα. Ρε Νασούλη μου, μπορεί να είναι κάτι αθώο, να μην είναι τίποτα. Έλα, μη στεναχωριές, θα δεις. Ο χρόνος θα δείξει. Μη στεναχωριές. Πρέπει να είμαι ψύχραιμος. Τώρα το μόνο που μου μένει δηλαδή είναι η ψυχραιμή. Άμε συνέχεια ψύχραιμος. Αυτό είναι. Ο Νάσος. Πρέπει να φανώ ψυχραιμός τώρα. Πρέπει να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Βρήσα τα χιόνια, η φίλη μας η Ξένια. Όχι και σαν τα χιόνια, βρε Νασούλη μου. Χτες δεν ήμουν μαζί της. Ξένια! Ναι, δεν φταίω εγώ αν δεν με καταδέχεσαι. Έλα τώρα, βρε Ξένια μου. Όχι τώρα ότι δεν σε καταδέχομαι και όλα. Πότε δεν σε καταδέχτηκα? Ας πούμε χτες το βράδυ, γιατί δεν ήσουν και εσύ μαζί μας? Α, θέλετε χθες το βράδυ να είμαι κι εγώ μαζί σας? Ναι, βρε Νασούλη, γιατί πότε σου έχω πει εγώ να μην έρθεις μαζί μας, Ξένια? Ναι. Αμδέ που δεν το παίξα ψύχρεμος. Φού σας! Φτσούρακα δείτε! Γαϊδούρες! Υποχθόνιες! Μεσαλήνες, Λουκρετίες, Βοργίες! Φού σας! Φτού σας και ξαναφτού σας! Γκαμήλες! Φού σας! Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Έρισμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνει ένας αλκουάνας, πριντάρος εσκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λίλος. Ιχνή, χνε, χνοχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απάλλαγω από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπως ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά, ως τις βουνοκορφές. Εκεί που τα κατσίκια δίνουν βερβελιές. Θα εγγραφώ στο σύλλογο των φίλων της Αρκούδας. Θα ζω όπως σε κάποτε ή στον Επάλο Βούδας. Θα είμαι μες στην κατάθλιψη, κου